Είναι η πρώτη εκπομπή του Κέρκης TV. Θα έπρεπε φυσιολογικά να έχουμε ξεκινήσει 2 εβδομάδες πριν, αλλά το φυσιολογικό δεν παίζει με εμάς, γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε ο Κέρκης. Που, τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Κέρκης φυσιολογικά, με βάση από πού έρχεται, από ένα νησί στην άκρη ή αν θέλετε στο πρώτο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ανατολή, όπως είναι η Σάμος, με βάση τον πληθυσμό της, ίσως να μην έπρεπε να έχει μια τόσο καλή και τόσο δυνατή ομάδα σε μια εθνική κατηγορία, στην Pre-League, όπως είναι η ομάδα Κέρκης, η ομάδα του Κέρκη στο βόλεϊ ανδρών. Μια ομάδα η οποία τα τελευταία 5 χρόνια, έτσι δεν είναι, Στέφανε Καλαμοβράκη? 6. Τα τελευταία 6 χρόνια έχει αναπτυχθεί με πολύ μεγάλο ρυθμό, χάρη στις προσπάθειες βέβαια συγκεκριμένων ανθρώπων, των ανθρώπων που τρέχουν το κλαμπ, της διοίκησης, του κ. Μανώλη Ελένη, του Προέδρου, και φυσικά την δικιά σας συνδρομή, τη δικιά σας βοήθεια όλων των φιλάθλων της Σάμου, οι οποίοι, οι φιλάθλοι της Σάμου τουλάχιστον, έχουν αγκαλιάσει την ομάδα. Πρώτη εκπομπή όμως, δεν θα ξεκινήσουμε με γκρίνιες, θα πάμε κατευθείαν να πούμε, να δούμε τι έχει συμβεί στις 2 προηγούμενες. Ο Κέρκης έκανε ποδαρικό με μια κακή εμφάνιση ή, για να μην είμαι και πολύ σκληρός με την ομάδα και αυτό μαστιγωνόμαστε, με μια εμφάνιση κατώτερων των περιστάσεων, κατώτερων των περιστάσεων, κατώτερων των όσων εμείς είχαμε στο μυαλό μας ότι θα δούμε, εν πάση περιπτώσει. Αντιθέτως, και θέλω να ξεκινήσουμε λιγάκι να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο, έστω να πάμε 15 μέρες πίσω και να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την πρώτη αγωνιστική. Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα, την Καλαμάτα, μια ξινή ομάδα, συγγνώμη παιδιά, εγώ έτσι θα την πω, την Καλαμάτα, αλλά παρόλα αυτά πολύ καλύτερη σε σχέση με αυτό που είχαμε δει πέρσι. Πέρσι είδαμε μια ομάδα με πολύ καλούς παίκτες, αλλά που δεν λειτουργούσε τόσο πολύ σαν ομάδα, να το πω έτσι. Αντιθέτως, φέτος είδαμε μια ομάδα με ίσως όχι τόσες εγνωσμένες ή αναγνωρισμένες αξίας παίκτες, αλλά περισσότερο ομάδα, και αυτό φάνηκε μέσα στο γήπεδο. Σωστά, σωστά. Εγώ το έλεγα από την αρχή ότι η Καλαμάτα η φετινή είναι καλύτερη ομάδα από την περσινή. Γιατί πάνω απ' όλα είναι ομάδα, είναι σωστά δομημένη, έχει αρχή, μέση και τέλος. Οι παίχτες που έχει είναι πολύ καλοί παίχτες. Δηλαδή και ο Μαντέκας είναι καλός παίχτης, και ο Δαλακούρας και ο Χριστόφας. Και πλαισιώθηκε και από 2 πολύ καλούς ξένους, που τους είδαμε, το Βιέτο με τον Οκάμπο, οι οποίοι κάναν και τη διαφορά στο μεταξύ μας παιχνίδι. Οι πρεμιέρες, όπως ξέρουμε και το είδαμε σε όλη την αγωνιστική, την πρώτη αγωνιστική, κρύβουν εκπλήξεις. Εμείς εμφανιστήκαμε κατώτεροι το αναμενόμενου, αλλά το θετικό τουλάχιστον ήταν ότι το 3-2 δίνει 2 πόντους στην Καλαμάτα, 1 σε εμάς, δεν είναι ένα τελείως χαμένο παιχνίδι, παρόλο που στην πρώτη αγωνιστική δεν βγαίνει κανένας πρωταθλητής. Αλλά ναι, αλήθεια αυτό, δεν είναι κανένας πρωταθλητής, ούτε διαλύεται από την πρώτη αγωνιστική. Ούτε διαλύεται τίποτα, απλώς όλα θα παιχτούν Μάρτιο, εκεί πέρα θα δείξουν οι ομάδες τι πρόκειται να γίνει και πόσο δυνατές θα εμφανιστούν στη συνέχεια. Τώρα είπες ότι οι πρεμιέρες έχουν εκπλήξεις. Στην πρώτη αγωνιστική, πέρα από αυτό το διπλό της Καλαμάτας, το οποίο όμως να σημειώσουμε και να πούμε ότι εμάς μπορεί να μην μας άρεσε σαν αποτέλεσμα, έτσι, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί και έκπληξη, γιατί η Καλαμάτα είναι μία από τις ομάδες που είναι στα φαβορί της Ανάδου, όπως είναι και η ΑΕΚ και ο Κέρκης. Έτσι. Άρα λοιπόν είχαμε ένα ντέρμπι το οποίο το πήρε η Καλαμάτα. Είχαμε άλλα αποτελέσματα στο οποίο αξίζει λιγάκι να σταθούμε από την πρώτη αγωνιστική. Το 3-2 της ΑΕΚ μέσα στην ΑΕΚ, δηλαδή που κέρδισε η ΑΕΚ τον Ηρακλή, που επειδή είδα και το παιχνίδι, κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Δηλαδή μπορούσε να το έχει κερδίσει και ο Ηρακλής, μπορούσε να το έχει κερδίσει και η ΑΕΚ όπως και το πήρε. Και αυτό δεν ήταν αναμενόμενο, παρόλο που ο Ηρακλής είναι μια μεγάλη ομάδα. Αλλά όπως είπες και εσύ, 3 είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν ξεχωρίσει με τα γραφικά τουλάχιστον. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και ύστερα πρέπει να το δείχνουν στο γήπεδο. Όλα είναι μέσα στο γήπεδο. Όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην επόμενη αγωνιστική, η δεύτερη αγωνιστική, στην οποία εμείς είχαμε ρεπό, η ομάδα του Κέρκη είχε ρεπό. Παρ' όλα αυτά, είχαμε και εκεί αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ας ξεκινήσουμε από τους κύριους ανταγωνιστές, από την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα η οποία αντιμετώπισε τον Άρη Θεσσαλονίκης μέσα στην Καλαμάτα. Το αναμενόμενο ήταν να κερδίσει η Καλαμάτα όπως και κέρδισε. 3-0, καθαρή νίκη, καθαρό τρίποντο. Και από ό,τι είδα και το παιχνίδι, με μια
πάρα πολύ καλή εμφάνιση, χωρίς να ζοριστεί. Κατάφερε και πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε, το mm-hmm. τρίποντο δηλαδή. Mm-hmm. Το καθαρό τρίποντο. Τα γέμισε τα σετ ο Άρης. Το τρίτο μόνο νομίζω. Ναι, το τρίτο πήγε 25-23. Τα πρώτα δύο τα κέρδισε πολύ εύκολα η Καλαμάτα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, έχοντας δει τον Άρη σε δύο αγωνιστικές, μπορούμε να πούμε ότι μας τρομάζει το όνομα, γιατί εμείς που δεν ασχολούμαστε πολύ με το βόλεϊ, όταν ακούμε ας πούμε τον Ηρακλή ή τον Άρη ή με την ΑΕΚ ή ακόμα να θες και την Καλαμάτα, πάει ο νους μας περισσότερο στο ποδόσφαιρο παρά έχουμε συνδέσει τα ονόματα, τα μπράντα αυτά, τα ονόματα με τις ποδοσφαιριστικές τους επιδόσεις παρά με οτιδήποτε. Ενδεχομένως και με τον μπάσκετ κάποιους έτσι. Σωστά, σωστά. Είναι μεγάλοι σύλλογοι, μεγάλοι οργανισμοί. Δεν είναι κάτι, δεν υπάρχει ομάδα που να σε φοβίζει, αλλά δεν υπάρχει ομάδα που θα κερδίσει εύκολα. Mm-hmm. Σε όλες τις ομάδες, έτσι όπως φαίνεται δηλαδή η κατηγορία, φαίνεται ότι αν δεν παίξεις θα χάσεις. Οπότε όλες οι ομάδες είναι ανταγωνιστικές και ο Άρης θα είναι ανταγωνιστικός και ειδικά μέσα στη Θεσσαλονίκη θα είναι πολύ ανταγωνιστικός. Τώρα είναι μικρό το δείγμα, τώρα σε δύο αγωνιστικές δεν μπορείς να καταλάβεις. Mm-hmm. Πόσο είναι η δυναμική της κάθε ομάδας, αλλά και η δυναμική αλλάζει από εκτός έδρας σε εντός έδρας, αλλάζει πάρα πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα, δεύτερη αγωνιστική, στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο ήταν... Περσέας Αιγιαλέων. Εκεί έγινε το αναμενόμενο. Περσέας φαίνεται η πιο αδύναμη ομάδα αυτή τη στιγμή της Pre-League. Έχει ξεκινήσει με δύο ήττες, μία από τον Άρη και μία από το Αιγιαλέων, αλλά έγινε ανταγωνιστικό παιχνίδι, 3-2, όταν φτάνει ένα παιχνίδι 3-2, στο τέλος το κερδίζει εκτός από ο ικανότερος και ο πιο τυχερός. Mm-hmm. Γιατί δύο-τρεις φάσεις είναι 15 πόντοι μόνοι, δύο λάθη, όλα μπορούν να κρίνουν αποτέλεσμα. Το Αιγιο έκανε το αναμενόμενο, δηλαδή κέρδισε mm-hmm. μέσα στον Περσέα. Και συνεχίζει, έχει δύο νίκες, συνεχίζει καλά. Να πούμε λιγάκι και για τους τηλεθεατές και ειδικότερα όσοι είναι στην κατηγορία τη δικιά μου που δεν ασχολούμαστε 24 ώρες 24 ώρες με το βόλεϊ, να το πω έτσι. Είναι χαρακτηριστικό γιατί το συζητούσαμε για το, μεταξύ μας για το πέμπτο σετ με την Καλαμάτα. Το ότι περισσότεροι πόντοι χάθηκαν παρά κερδίθηκαν από τους αντιπάλους σε εκείνο το πέμπτο σετ. Σωστά. Αυτό είναι η πρεμιέρα, το άγχος. Δηλαδή και οι δύο ομάδες έχουν κάνει πάρα πολλά λάθη mm-hmm. για tie break. Απλώς εμείς κάναμε δύο παραπάνω από την Καλαμάτα. Το αναφέρω περισσότερο για να γυρίσω πίσω να κολλήσω με την Καλαμάτα, αλλά για να τονίσω αυτό που είπες πριν, ότι τα λάθη είναι μέρος του παιχνιδιού και κοστίζουν σε πόντους, έτσι. Σωστά. Δεν είναι το παλιό το βόλεϊ που πήγαινε αλλαγή ναι. και παίζανε έτσι τα παιχνίδια και πέντε ώρες φτάναμε. Επόμενο παιχνίδι. Επόμενο παιχνίδι ήταν το Πανερυθραϊκό ΑΕΚ. Εκεί η ΑΕΚ πήρε το τρίποντο, δύσκολα, πολύ δύσκολα γιατί είδα το παιχνίδι. Ειδικά τα δύο σετ, το ένα ξεπέρασε και τους 30 πόντους, δηλαδή περάσαμε στην παράταση και το τρίτο σετ περάσαμε στην παράταση. Κρίθηκε σε λεπτομέρειες και στην ποιότητα των παιχτών της ΑΕΚ. Αλλά και εκεί πάλι έχει γίνει το αναμενόμενο, δηλαδή ότι η ΑΕΚ πήρε. Δύσκολα όμως και εδώ. Δύσκολα, πολύ, ναι. Σε σχέση με αυτό που περίμενα ή περιμέναμε, δηλαδή πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Μπορούσε άνετα να είχε χαθεί πόντος. Αυτό το δύσκολο είναι γιατί ακόμα οι ομάδες δεν έχουν στρώσει, δεν έχουν δεθεί, δεν έχουν στρώσει. Λογικό είναι, όταν βρίσκονται 12 παίχτες μαζί, σε 40-45 μέρες δεν μπορούν να γίνουν ομάδα, να πτύξουν τους αυτοματισμούς, να μάθει ο ένας το παιχνίδι του άλλου, η αλληλοκαλύψη, όλα αυτά. Όλα αυτά γίνονται μέσα από την προπόνηση, τα παιχνίδια, βλέποντας τα λάθη σου, διορθώνοντας τον επόμενο αγώνα. Και είναι λογικό, οι ομάδες τώρα αυτή τη στιγμή είναι ανέτοιμες. Αλλά. Επειδή το πρωτάθλημα, όπως είπα, είναι δυνατό, πρέπει από την αρχή να είσαι πάρα πολύ σε γρήγορση, ώστε ακόμα και στην κακή σου μέρα να καταφέρνεις να παίρνεις κάτι. Μάλιστα. Επόμενο παιχνίδι της αγωνιστικής αυτής, στην οποία, να ξαναπώ για άλλη μια φορά, ότι ο Κέρκης δεν είχε το ρεπό του. Ρεπό το οποίο δημιουργήθηκε μετά από την αποχώρηση ομάδας, λίγο πριν από την κλήρωση. Σωστά, έτσι. Ναι. Και δεν καλύφθηκε η ομάδα. Γι' αυτό έχουμε αυτό το φαινόμενο σε κάθε αγωνιστική, μια ομάδα να έχει ένα ρεπό. Ακριβώς. Ο επόμενο αγώνα ήταν ο Φλίζος Παλαιού Φαλήρου, η ομάδα που θα αντιμετωπίσουμε, μαζί με τον Ηρακλή. Εκεί πέρα έγινε ένα ντέρμπι. Από ό,τι είδα και στο παιχνίδι, γιατί το παρακολούθησα λίγο, ο Ηρακλής μπήκε δυνατά, κατάφερε να προηγηθεί με 2-1 στα σετ, αλλά ένας τραυματισμός στο διαγώνιό τους
γύρισε το παιχνίδι Τούμπα και ο Φλίζος κατάφερε να βγει νικητής από αυτό το παιχνίδι και να το πάρει με 3-2. Ο Φλίσβος, η οποία όπως είπες είναι και η ομάδα που θα αντιμετωπίσουμε το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Σωστά. Στο κλειστό Πυθαγορείου, παιδιά, μην ξεχνιέστε. Τι είδους ομάδα είναι? Δηλαδή ποιες είναι οι βλέψεις του, από αυτό που βλέπετε εσείς να κυστήσει, γιατί οι βλέψεις θα μας πούν καλύτεροι άνθρωποι του Φλίσβου. Εγώ το Φλίσβο τον βλέπω μέσα στην πεντάδα, δηλαδή θα είναι στα play-off ανόδου. Έχει ένα μείγμα νέων Ελλήνων παιχτών, έμπειρων Ελλήνων παιχτών, αλλά και δύο καλών ξένων. Φαίνεται ότι θα είναι μες στην πεντάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μες στην πεντάδα, Φλίζω. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία για να την κερδίσεις πρέπει να προσπαθήσεις πολύ. Άρα λοιπόν το Σάββατο πάμε για ένα ντέρμπι, έτσι, και όχι για ένα εύκολο παιχνίδι. Το λέω στη λογική του ότι δεν είναι αυτό που είπαμε πριν ο Φλίζος, δηλαδή δεν έχει ένα ποδοσφαιρικό, μπασκετικό όνομα να τον ακολουθεί για να κάνεις τη σύνδεση και ναι, να πεις ότι είναι μια μεγάλη ομάδα, όπως έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε κάποιες ομάδες μεγάλες, αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα βόλεϊ, η οποία θα είναι, όπως είπες και εσύ, μέσα στην πεντάδα στην κατηγορία μας, άρα εξαδικημένου πρόκειται για ένα δύσκολο παιχνίδι. Έτσι. Σωστά. Και το παιχνίδι γίνεται ακόμα πιο δύσκολο μετά το αποτέλεσμα που έχουμε φέρει από την Καλαμάτα. Έχουμε ένα must πλέον, πρέπει να το πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Αλλά όπως το λέμε και στους παίχτες, προπονητές, στις συζητήσεις που έχουν γίνει, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, γιατί ο Φλίσβος είναι πραγματικά μια καλή ομάδα. Mm-hmm. Πρέπει δηλαδή να παίξουμε πολύ καλά για να καταφέρουμε να την κερδίσουμε. Mm-hmm. Τώρα είχαμε και δύο παιχνίδια τα οποία όμως δεν είχαν live streaming, έτσι, την προηγούμενη αγωνιστική. Yeah. Οπότε μόνο μπορούμε εκ του αποτελέσματος να πούμε. Τι είχαμε λοιπόν και ποια ήταν αυτά τα δύο παιχνίδια? Αυτά ήταν το Φλίσβος. Ο Φλίσβος και το Περσέας Αιγιαλέων. Mm-hmm. Δεν είχαν. Αυτά τα δύο δεν είχαν. Οπότε έχουμε ολοκληρώσει τα της προηγούμενης αγωνιστικής. Ναι. Τώρα, σε αυτή την αγωνιστική είναι το δικό μας με το Φλίσβο. Άλλο παιχνίδι το οποίο ξεχωρίζει και θα το δούμε μπροστά μας. Έχουμε το Πελοποννασιακό ντέρμπι Αιγιαλέων Καλαμάτα. Έχουμε και τρεις ιδιαιτερότητες. Έτσι. Ναι. Έχουμε και τη Βόρειο Ελλάδος. Έχουμε ντέρμπι. Έχουμε Άρης Ηρακλής. Το οποίο θα το δούμε, θα προκύψει. Είναι και αυτό ένα ενδιαφέρον παιχνίδι και φέρνει πολύ κόσμο πίσω. Σωστά. Το Αιγιαλέων Καλαμάτα. Η Καλαμάτα είναι το φαβορίς τώρα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά λόγω της ιδιαιτερότητας αυτού του ντέρμπι, το Πελοποννήσιο ντέρμπι, μεταμορφώνονται οι ομάδες. Και το Αιγιαλέων, το Αίγιο παίζει μέσα στην έδρα του. Σε ένα-δύο φιλικά που παίξανε ήταν πάρα πολύ μεγάλη κόντρα. Τώρα μένει να φανεί στο γήπεδο τι πρόκειται να γίνει. Αλλά έχουν μερικά παιχνίδια έχουν κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες εκτός τα ρόστερ. Ναι, είναι και το τοπικό. Το τοπικό, ναι. Με το γεγονός όμως ότι τα ρόστερ συνήθως, το δικό μας τουλάχιστον, δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες ομάδες, αλλά παίζουν πολλοί παίχτες οι οποίοι δεν είναι γέννημα θρέμα της περιοχής. Δηλαδή δεν είναι γέννημα θρέμα άλλος από το Αίγιο, γέννημα θρέμα από τη Σάμο, γέννημα θρέμα από το Χαριλάου ή από το Καφτατζόγλιο. Ενδεχομένως να έχει και έναν-δυο, δεν ξέρω, να έχουν οι ομάδες, αλλά συνήθως. Πώς αυτό περνάει στους παίχτες, περνάει το. Αντιλαμβάνονται οι παίχτες. Περνάει και πολύ. Ο λόγος είναι, όπως παράδειγμα και με τον ντέρμπι, το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Ναι. Δεν έχουμε Πειραιώτες, ούτε έχουμε Αθηναίους που παίζουν εκεί πέρα. Απλώς είναι όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Έτσι. Ατμόσφαιρα η οποία βάζει τους παίχτες, ακόμα και αν δεν είναι από τον εκείνον τον τόπο, να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Όλο το γύρω-γύρω το γήπεδο, το πώς θα πάμε, η αναμονή όλη τη βδομάδα. Ναι. Όλο αυτό βάζει αυτό. Τώρα να πω σε αυτό, έχεις δίκιο, γιατί έβλεπα και την προηγούμενη εβδομάδα με την Καλαμάτα, που συγγνώμη, Καλαμάτα μας πόνεσες πολύ. Αλλά έβλεπα έναν παίχτη, ο οποίος έβγαζε ένα πάθος της Καλαμάτας, ο οποίος όμως δεν τον θυμάμαι να ήταν από την περσινή ομάδα. Που είχαν πει και δύο λόγια παραπάνω. Ο συγκεκριμένος παίκτης είναι ο Κάμπο, που είναι Αργεντινή. Δεν έχει καμία σχέση ούτε καν και με την Ελλάδα. Αλλά έχουν, και οι Αργεντίνοι έχουν αυτό το ταπεραμέντο. Ακριβώς. Οι Βραζιλιάνοι είναι αυτό το μεσογειακό που έχουμε. Ναι. Το οποίο είναι ωραίο και δίνει και μια ζωντανή στο παιχνίδι. Φτάνει όλα αυτά να κρατούνται σε αθλητικά πλαίσια. Και βεβαίω να πούμε ότι οι παίκτες δικαιολογούνται με όποιες αντιδράσεις, γιατί παίζουν σε υψηλούς παλμούς εκείνη τη στιγμή. Τώρα δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση όταν σχημονεί κάποιος από την Κερκίδα στην Εξέδρα, ο οποίος στο κάτω-κάτω της γραφής πήγε να δει ένα αθλητικό θέαμα. Έτσι. Οπότε δεν χρειάζονται αυτά, παιδιά. Φωνάζουμε. Μπορεί να φωνάξουμε και λίγο παραπάνω, να πούμε και κάτι παραπάνω, αλλά μέχρι ένα σημείο όλα. Όλα σε αθλητικά πλαίσια. Ο Κέρκης όμως φέτος
δεν είναι στο κάστρο του. Είναι στο εξοχικό του, να το πω έτσι, που δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί δεν είχαμε παίξει πέρσι κανένα παιχνίδι, δεν έχουμε παίξει καμία φορά στο Πυθαγόριο, με καμία ομάδα γενικά έτσι. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε στο Πυθαγόριο, λόγω όλων αυτών των εξελίξεων που έχουμε εδώ πέρα στο νησί, με τα δύο κλειστά που αναβαθμίζονται εδώ πέρα στην πόλη της Άμμου. Πήραμε την απόφαση να πάμε στο Πυθαγόριο. Το Πυθαγόριο ως γήπεδο είναι πανέμορφο. Πολύ ωραίο γήπεδο και να πούμε ότι το διατηρεί σε πολύ καλή κατάσταση και ο Πολυκράτης, ο οποίος κατά κύριο λόγο το χρησιμοποιεί. Το χρησιμοποιεί ακριβώς. Είναι για μένα το καλύτερο γήπεδο κλειστό γυμναστήριο στη Σάμμο. Το μόνο κακό που έχει είναι εκτός της διαγραμμής, που δεν είναι βαμμένο μέσα και έχει πάρα πολλές διαγραμμίσεις, οπότε χάνεται λίγο το μάτι. Και ότι ο κόσμος είναι πλέον λίγο πιο μακριά από την εξέδρα. Δεν είμαστε τόσο κοντά μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι τόσο κλουβί το γήπεδο, αλλά εντάξει, έχει πολύ καλή ακουστική από ό,τι είδαμε. Ναι. Σαν ακουστική είναι καλό, σαν χώρους πάρα πολύ. Τώρα ο κόσμος έδειξε ότι το στήριξε. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίζει να το στηρίζει. Όπου και να παίζει ο Κέρκης, το καλό είναι, το ενθαρρυντικό είναι ότι ο κόσμος έρχεται. Και θέλουμε να έχουμε τον κόσμο δίπλα μας ώστε να καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Η επόμενη αγωνιστική ποια είναι, για μας τουλάχιστον, για τον Κέρκη? Η επόμενη μετά, νομίζω, μετά παίζουμε με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Πάλι στη Σάμμο. Πάλι στη Σάμμο. Ναι. Έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι, ακόμα άλλο ένα μεγάλο παιχνίδι με τον Άρη, με μια εμπορική ομάδα, να το πω έτσι. Και είναι κανονικές ομάδες, παιδιά. Το λέω αυτό γιατί πέρυσι, ας πούμε, ρωτάγατε, μα είναι ο κανονικός Πανιόνιος, είναι η κανονική ΑΕΚ, είναι ο κανονικός ΠΑΟΚ. Ναι, είναι κανονικές ομάδες. Κανονικές, τέλος πάντων. Εντάξει, να μην πούμε κάτι άλλο. Φέτος έχουμε έναν παίχτη που θα σταθούμε στον Κέρκη, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είναι ορόσημο για τον Κέρκη, η χρονιά του. Το καλό είναι ότι στο ρόστερ μας φέτος έχουμε πολλούς παίχτες οι οποίοι μπορούν να βγάλουν την ομάδα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ναι. Περιμένουμε από αυτούς να αποδώσουν αυτό που αναμένουμε εμείς να δούμε μέσα στο γήπεδο, και από αγώνα σε αγώνα μπορεί να ξεπετάγεται και κάποιος διαφορετικός παίχτης. Εμείς πιστεύουμε σε όλους τους παίχτες, σε όλο το ρόστερ, και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα δούμε το πραγματικό πρόσωπο του Κέρκη. Αυτό που πάντως, θέλουμε εγώ θα πω, έχω δύο, έτσι, δύο favorite. Πάνω τρεις, δυόμιση, όχι δύο, θα πω δύο, δεν θα βάλω. Λοιπόν, θα πω τον Κουτσομίτη και θα πω και τον Mr. Mission Impossible, τον Hunt, που είναι Agent Hunt, όπως ήταν στο Mission Impossible, βέβαια είναι Taylor Hunt. Ο Τέιλορ Χαντ, ο οποίος όμως Τέιλορ είχε και ένα αρνητικό στην πρώτη αγωνιστική. Έκανε αρνητικό ρεκόρ καριέρας. Σχεδόν. Δεν πήγε καλά ο Τέιλορ. Συμβαίνουν και αυτά. Μη σε νοιάζει. Συμβαίνουν αυτά. Απλώς έτυχε στο συγκεκριμένο παιχνίδι και δεν απέδωσε αυτό που το ξέρουμε. Γιατί δεν είναι, όταν ένας παίχτης βγαίνει δύο χρονιές πρώτο σκόρ στη Volley League, δεν βγαίνει τυχαία. Σημαίνει ότι έχει και το επίπεδο, αλλά και την. Με πολλές παραστάσεις και σε πρωταθλήματα του εξωτερικού και γενικά ένας παίκτης ο οποίος. Όπως και αυτό σημαίνει ότι και οι άλλες ομάδες εξαιτίας του ονόματος προσπαθούν και οι άλλες να τον μπλοκάρουν. Δηλαδή δεν είναι ότι μόνο εμείς δεν κάνουμε κάτι καλά, κάτι κάνουν και οι άλλοι καλά. Βεβαίως. Γιατί παίζουν και δύο ομάδες. Δεν παίζουμε μόνο εμείς, παίζουν και παίζουν αντίπαλους. Πάντα. Είπε τη μαγική λέξη μπλοκ. Έβρεξε μπλοκ στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Μονό μπλοκ, διπλό μπλοκ, μπλοκ παντού. Αντιθέτως, εμείς δεν είμαστε. Ενώ έχουμε πιο ψηλή ομάδα σε σχέση με πέρσι, στο μπλοκ, το μπλοκ μας δεν φάνηκε, να το πω έτσι. Το μπλοκ άμυνα είναι ένα στοιχείο το οποίο το δουλεύουμε. Δεν είμαστε στο επιθυμητό αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Αλλά όπως είπες και εσύ, είμαστε μια πολύ πιο ψηλή ομάδα από την περσινή. Με δουλειά, επιμονή, πιστεύω θα το καταφέρουμε. Σε λίγο καιρό θα μπορούμε να βγάζουμε, γιατί το μπλοκ είναι θέμα συντονισμού, αντίληψης, είναι πάρα πολλά διάθεσης. Πρέπει να έχει και διάθεση ο άλλος να παλέψει για το μπλοκ. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό θα είμαστε πάρα πολύ καλοί και σε αυτό το κομμάτι στο μπλοκ άμυνα. Μάλιστα. Λοιπόν, Στέφανε, θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη έτσι ανάλυση λίγο της αγωνιστικής. Μάλλον τα πάμε λίγο στα γρήγορα, τι έγινε πριν, δύο επεισόδια πριν. Τώρα έχουμε το τρίτο επεισόδιο, είπαμε, τρίτος αγώνας το Σάββατο στις 18:00 στο κλειστό γυμναστήριο Πυθαγορείου.
Να είστε όλοι εκεί. Και όσοι έχουν κάρτες ενίσχυσης, που έχουν πάρει, έχει πάρει πολλοί κόσμος κάρτες ενίσχυσης. Έτσι. Να πάρουν εισιτήριο. Ναι, ή μπορεί να ενισχύσουν την ομάδα εκεί την ημέρα του παιχνιδιού. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Θα είμαστε μαζί κάθε Τετάρτη. Θα έχουμε έναν απολογισμό της αγωνιστικής που πέρασε και ένα prequel της αγωνιστικής που έρχεται. Ο Στέφανος Καλαμοβράκης, team manager της ομάδας του Κέρκη, είναι εδώ δίπλα μας. Εγώ είμαι ο Μιχάλης Βαρνιάς. Να είστε καλά, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.